Μη σας τρομάζει αυτή η μαυρίλα, παιδιά, ναι. Ούτε μην πιστέψετε ότι έχουμε χειμώνα, βάρη χειμωνιά. Ο μήνας έχει 17 του Ιούνιου το 2023. Ναι, του Ιούνιου. Μια έτσι βαριά χειμωνιάτικη αμέρα που δείχνει. Είμαστε εδώ στο Νησέρι, στην Αλεξάνδρεια. Και έχουμε έρθει στον πρόεδρο. Το Θέμη, ναι. Εδώ είναι το σήμα κατά τεθέν. Όπως βλέπετε είναι καλοκαίρι και τα γιαβριά έχουν βγει όλα στη βοσκή. Τα βλέπετε τα γιαβριά. Όχι, δεν... Εδώ έχουμε το ζευγάρι που ταΐζει τα πουλάκια. Οι πελεκάνοι που έρχονται συνέχεια σε αυτή εδώ την περιοχή. Να βλέπουμε και τα γιαβριά έσα που σηκώνουν τα φτερά. Νάτος. Όρθιο ψηλό φτερό. Όχι, δεν θα μας πετάξει τέτοια, μην τρελαθούμε. Απλά αυτά είναι τα φιλαράκια εδώ. Η συγκάτοικη του. Λοιπόν, έπρεπε να το τραβήξουμε αυτό το πλάνο για πολλοί κόσμο που τους αρέσουν και αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά, λοιπόν, μια παρέα του Συλλόγου της Αλεξάνδρειας. Τρώμε και πίνουμε και περνάμε και καλά πάντα. Λοιπόν, Θέμη! Πάμε, ναι. Θα μας κάνει και αυτός έτσι ένα χαβά τα πουλάκια. Εννοείται, περιστεράδες είναι όλοι εδώ πέρα. Το φαΐ μόνο του δεν πάει. Πρέπει να βλέπουμε και το χαβά. Να δούμε και αυτόν τον κόπο του. Στα πουλάκια λοιπόν για το 2023. Μοντέλα 24 θα έλεγα. Έβρεχε 2 μέρες σερί. Σήμερα σταμάτησε και έχει κάνει ένα καιρό λουκούμι, δηλαδή ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε και την ομαδάρα του. Πιπίνια λοιπόν. Μοντέλα 2023. Είναι λίγα και καλά. Γιατί και αυτός θα βγάζει φρουνιές. Τώρα αυτά είχε έτοιμα. Και ό,τι είχε έτοιμα τραβάμε. Έβγαλε ξαφνικά έναν καιρό και τα κοπάνισε προς τα πίσω, προς τα κάτω. Και εδώ τώρα τα έχω στον ευρυγόνιο. Όχι, zoom είναι. Να, κοιτάξτε, είναι μέσα εκεί πίσω από τον καμπαναριό, πίσω από την εκκλησία. Μέσα εκεί στη μαυρίλα έχουν πάει. Πατητός είναι ο καιρός, τα πατάει. Εντάξει, υπάρχει και ένας κίνδυνος τώρα εδώ, χασούρας, αλλά... Βρουσούζοντες δεν είμαστε. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Θέμης λοιπόν ο πρόεδρος εδώ της Αλεξάνδρειας. Έχουμε και την κουρτίνα μας. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ναι, φαίνεται απίστευτο. Μέσα στο καλοκαίρι τώρα να πετάμε μεσημεριάτικα περιστρία και να φαίνεται χειμωνιάτικη ημέρα. Για να δω, να έχω βάλει σχεδόν όλο το zoom. Τώρα έχω ακόμα λίγο ψηφιακό. Κάτσε να πάμε και λίγο κοντά έτσι να δούμε και τη φτερογυσιά τους. Και αφήνω και μία το zoom να δείτε και που είναι. Ναι, έχουν πάει, για να δω, αμάν, έχουν φύγει πολύ μέσα τα πουλιά. Πάρα πολύ μέσα, ναι. Φυσάει εκεί πάνω, φυσάει, έχει πιάσει αέρα, ναι. Στην κόντρα είναι, αλλά το φτερό. Είναι εκεί που λέμε ότι όταν το περιστέρι είναι από τη φύση του να είναι καλό, θα είναι καλό. Τελείωσε. Θέμης λοιπόν, ναι, Θέμης. Στο Νησέλι της Αλεξάνδρειας. Και μας κάνει αυτό το χαβά, σε πουλάκια. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Απειρία που έχουν και όλα αυτά. Λοιπόν, κάτσε να φύγω πάλι. Να τα δω με το μάτι, ως συνήθως. Ναι, εντάξει, έχουν περάσει πάρα πολύ τη μέση. Αυτή τη στιγμή ήρθανε σχεδόν από πάνω. Δηλαδή νικήσανε εκείνο και τον καιρό. Βλέπετε που τα ζουμάρω και τα φέρνω κοντά μας. Εδώ. Και σε αυτό το σημείο... Ναι, πάμε. Ναι, έχουν πάρει ύψος πολύ, αρκετό. Τα καλά, κάτσε με τα αφήσω. Με βρόκο, τώρα τα βρογκάει. Με κάτι καρακανάτιδες παπαγάλους, βρόγκο. Για να δούμε. Α, είναι πολύ ψηλά ρε παιδιά. Έτσι να κατέβω. Όπου. Τώρα το πήρα χαμπάρι, τι έγινε. Α, ήρθε ένας. Νάτος.
Για να δούμε τώρα, θα ξεκολλήσουν τα άλλα ή θα έχουμε θέμα. Να τα δω, τα βλέπω τώρα ίσα ίσα. Έχουν βάλει, έρχονται. Μπράβο. Είναι ακόμα 1, 2, 3, 4 βλέπω. Χαμηλώσαν αυτά, αλλά... Τώρα πάνε να πέσουν. Όλα θα τα πιάσουμε, είπαμε, όλα. Όλο το πεσό θα πρέπει να περάσει από την κάμερα. Ναι, τέλος. Τέλος. Πάμε να τα δούμε τώρα και μέσα. Ναι. Δεν πρόλαβα να έρθω, τώρα που ήρθα έπεσε και το χειροκρότημα. Ωραίο το περιβάλλον, φανταστικό παιδιά. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο μέρος έχει. Πολύ μερακλείδικο. Και θα κάνουμε τώρα και μια τραβηξιά μέσα τα πουλάκια. Σιγά σιγά πάμε στο χώρο τους. Εδώ είναι λοιπόν τα πεπίνια μας. Κοιτάξτε λοιπόν από κοντά, είχαμε και χρωματάκια, ε! Και σε σάκι βλέπω και ένα ωραίο πάλικο. Έχουν μαδίσει κιόλας τα φουκαριάρικα. Είναι πουλάκια, τα βλέπετε. Πιπίνια, πω, ωραία σέση, ωραία μελιά. Πάλικα. Ή παλάκια, πες τα, αφού είναι πιτσουνάκια, παλάκια. Λοιπόν, εδώ πιο πάνω όμως έχει ένα άλλο στη γωνία. Τώρα έτσι που είναι φουσκωμένο. Ωραίος. Αυτά λοιπόν. Βγάλανε εκείνο το πρόγραμμα που είδατε, τα μικρούλια, τα πιπίνια. Εντάξει, έχουν λαχανιάσει γιατί είμαστε μέσα στο κατακαλό καιρό. Άσχετα άμα ο καιρός μαρτυράει άλλα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πιπινάκια που έχει τώρα αυτή την εποχή και τα είδαμε στον αέρα. Τον κόπο του και τον αγώνα του είδαμε, ναι. Εννοείται ότι έχει κι άλλα. Και στρωμένα και για να στρώσει ακόμα. Αλλά τώρα που ήρθαμε από εδώ έχει αυτά. Ωραία. Και θα κλείσω με τη μελιά αυτή εδώ πέρα. Την μπάλο. Ωραίος ο Θέμης. Αυτή εδώ είναι η ωραία η παρέα μας που τρώμε και πίνουμε. Βλέπετε και την ψισταριά. Και ο πρόεδρος μας. Γεια σου ρε πρόεδρε. Ο νέος πρόεδρος θα έλεγα. Λοιπόν, ο οποίος ξεκούρασε τον Γιάννη. Ήταν ο Γιάννης στην Αλεξάνδρεια και παρέδωσε τη σκυτάλη. Έτσι απλά, εδώ δεν υπάρχουν ούτε καν ψηφοφορίες. Αναλαμβάνει κάποιος πρόεδρος, κουράζεται και παίρνει ο επόμενος. Ωραία πράγματα. Έτσι, όμορφα. Ούτε φασαρίες, ούτε τίποτα. Λοιπόν, νάτος. Και ο διάδοχος. Γεια σου, διάδοχε μεγάλε. Δεν μοιάζουνε καθόλου, ε. Σαν μια σταγόνα νερό, όχι σαν δύο. Λοιπόν. Κοίταξε, έκανες ένα ωραίο χαβαδάκι, θα λέγα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, με τα πουλιά που έχεις τώρα, από ό,τι μου έχεις πει, έχεις και άλλα τα οποία τα έχεις ετοιμάσει και άλλα που θα βγουν μετά, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, μπράβο σου, συγχαρητήρια, τόλμησες και τα έκθεσες στα περιστέρια σου και νομίζω ότι και αυτά θα σε δικαιώσανε. Πες και εσύ δύο λόγια ό,τι έχεις να πεις. Τι να πω, πουλιά είναι, τώρα κυνηγάμε περιστέρια, έχουμε και άλλα να κυνηγήσουμε, το χειμώνα. Άρα το αφήνεις για το χειμώνα σου. Το χειμώνα. Καλές επιταξίες. Και έχεις δίκιο. Απόλυτο. Γιατί τώρα κάνουμε τις προπονήσεις και κάνουμε τις ετοιμασίες, έτσι. Λοιπόν, παίρνουμε απλά έτσι μια μυρωδιά που λέω εγώ. Μια μυρωδιά, τι θα δούμε το χειμώνα. Από εκεί και πέρα, αυτά τώρα το χειμώνα όλοι ξέρουν ότι μεταμορφώνονται. Άλλες φορές προς το καλύτερο και άλλες και προς το χειρότερο. Να λέμε τις αλήθειες, έτσι. Γιατί έχει σημαίνει να τραβήξω πουλιά το καλοκαίρι και να είναι θεοί και το χειμώνα να μην μπορούν να κουνηθούν κιόλας. Να μην μπορούν να σκοδούν. Λοιπόν, με αυτά και άλλα. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε το φαγοπότι, να περάσουμε πάμε, καλά πέρα, και ραντεβού το χειμώνα. Το χειμώνα πάλι. Έγινε. Γεια σου φίλε. Γεια σου και εσύ ρε μεγάλε.